Το μεγάλο στοίχημα και εκεί που τελικά θα κριθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων είναι οι αντοχές των νοσοκομείων στην επέλαση της Όμικρον. Καθώς ήδη οι εντατικές είναι γεμάτες σε όλη την Ελλάδα με ποσοστό πληρότητας να φτάνει το 92,94%. Ο επόμενος ασθενής που θα έρθει στον Παπα-Νικολάου θα διασωληνωθεί στο διάδρομο και ο επόμενος θα διασωληνωθεί στο πάρκινγκ του νοσοκομείου. Η πληρότητα ξεπερνά το 90% και στις εντατικές σε πολλά νοσοκομεία της Αττικής. Η έκταση και το μέγεθος του οικού φορτίου δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό και νομίζω ότι είναι μαθηματικός βέβαιο ότι θα ανέβει και το ποσοστό των βαρέως πασχόντων και των διασωληνωμένων. Με δεδομένα τον υψηλό αριθμό διασωληνωμένων που παραμένουν πάνω από τους 600, την τεράστια μεταδοτικότητα της Όμικρον, αλλά και το γεγονός από τις 21.000 κρούσματα που καταγράφηκαν χθες, οι 6.000 ήταν Δέλτα, που δίνουν βαριές νοσηλίες, οι ειδικοί θεωρούν αναπόφευκτη μια νέα μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας. Η πίεση στο σύστημα υφίσταται, διότι σε αυτά τα κρούσματα περιμένουμε νοσηλίες, συντηρούνται δηλαδή κάποιες εισαγωγές στο νοσοκομείο και συντηρείται και ένα ποσοστό διασωληνώσεων. Ας υποθέσουμε λοιπόν τώρα ότι με 10.000 κρούσματα θα μπαίνουν 250 στο νοσοκομείο. Μισή νοσηρότητα. Αν τα κρούσματα γίνουν 20.000 θα μπουν πάλι 500. Αν τα κρούσματα γίνουν 40.000 θα μπουν 1.000. Την ίδια ώρα το σύστημα υγείας απειλείται και εκ των έσω, αφού ήδη οι υγειονομικοί βγαίνουν εκτός μάχης λόγω σειρών κρουσμάτων. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, 15 νοσηλευτές βρέθηκαν θετικοί και μπαίνουν σε καραντίνα μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Οι ειδικοί εισηγήθηκαν αλλαγή πρωτοκόλλου καραντίνας. Οι υγειονομικοί να μένουν σε απομόνωση για 5 ημέρες και να γυρνούν στα νοσοκομεία ακόμα και με ήπια συμπτώματα μετά την 5η μέρα με μάσκα υψηλής προστασίας.